Συγχαρητήρια καταρχάς. Δύο λόγια για το μάτς. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια δίκαιη νίκη. Το σκορ τα δείχνει όλα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα, αρκετά οργανωμένη. Αλλά παρόλα αυτά δείξαμε το καλό μας πρόσωπο και πιστεύω ότι το παιχνίδι και η νίκη μας ήταν καθολική. Το μυστικό της ομάδας φέτος είναι νιάτα και εμπειρία. Θέλω να σας καθαρίσω κάτι τώρα. Το μέλλον του Παύλου Μελά δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο Γιαννουκίδης, ούτε τα μεγάλα παιδιά. Είναι τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αυτά που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις ακαδημίες της ομάδας. Ο στόχος της ομάδας φυσικά είναι να παίξουν αυτά τα παιδιά ποδόσφαιρο στη μεγάλη ομάδα του Παύλου Μελά, βοηθώντας εμείς αυτούς με τις εμπειρίες που έχουμε. Προσωπικές βλέπεις για φέτος? Στόχος της ομάδας, το είπα και από την αρχή, είναι το πρωτάθλημα, αλλά δεν το θέλουμε αν δεν αναδείξουμε νέα παιδιά από πίσω. Ένταση το μάτς σήμερα, αλλά δεν δείξατε να χάνετε την αυτοσυγκέντρωσή σας. Εντάξει, έχει απαρτίζεται η ομάδα από έμπειρα παιδιά. Η αντίπαλη ομάδα είχε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βγήκαν εκτός εαυτού, γι' αυτό τους τύχησε. Εμείς κάθε Κυριακή παίζουμε για την νίκη, στοχεύοντας πάντα σε αυτήν, αλλά έχοντας να αντιμετωπίσουμε πάντα την αντίπαλη ομάδα και τον κακό αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.